οι επίσημοι διευθυντές των σχολικών μονάδων παρακαλούνται να μένουν σοβαρά. Οι διευθυντές των σχολείων και οι επίσημοι παρακαλούνται να μένουν στο μάθημα. Ένα εξής ερετής, εορτασμός της Εθνικής Επαιτίου της 25ης Μαρτίου 1821. Προσκύνημα και κατάρτιση στεφάνων από μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Καρπάτου. Κατάρτιση στεφάνων. Ο παιδικός σταθμός του Δήμου Καρπάτου. Το πρώτο και δεύτερο νηπιαγωγείο Καρπάτου.
σχολείο Καρπάτου Κονίδελο. Έσκησε, έσκησε. Σε εσάς, Μουχάσο Άπατο, στήσατε το κορμί, σε περιλάνε σε βουνά, σε αφροταλές σε δάση. Σε εσάς, που μέσα στήθη σας, δεν μπόρεσε στιγμή η προσταγή και η φωνή του κρέους να σωπάσει. Σε εσάς, που δεν εσκέφασε με το σιγαλιά, γιατί στη λίλη λαμπερή, η λάμψη σας δεν σβήνει. Σε εσάς, που μας αφήσατε βαριά κληρονομιά και η πατρίδα αιώνια χρωστά ευγνωμοσύνη. Σε εσάς, τα Ελληνόπουλα δίνουν όρκο βάλει μπρος στην δική σας αρετή και την ευαλωσύνη. Κι αν κάποτε έρθουν σκληροί και δύσκολοι καιροί, παράδειγμα η νησία σας και πρέον μας θα μείνει. Το δεύτερο δημοτικό σχολείο Καρπάτου. Γυμνάσιο Καρπάτου. Σε όλες. Χαρά σου,
όταν φιδιές με λαμπεράδα στη γη σου πελεκούνε παρθενώνες και σχύλοι ανάβουν θεία δέσπερη λαμπάδα. Μα ο πόνος σου βαθύς όταν βαραίνει τυράννων μαύρη σκιά τάγια σου χώμα και τις ελπίδες τους ανθούς αργομαραίνει. Κακόμοι κρατεί κάποτε κι ακόμα πιο ασήκωτο την όψη σου θυμμένη κι ήταν πικρόφωνο που σώπαινε το στόμα. Μια αυγή όμως της φυλής την αμαρτία το πλήρωμα του χρόνου είχε ξεπλύνει το βλέμμα ρίχνοντας την που έσβηνε νεστία. Την άχτης κι ήταν μάρτης η άσπρη κρίνη ευωδίαζαν. Την άχτης την αιτία για να μετρήσει του κακού που φρένα λύνει. Κι ως στάθηκες ψηλά στο μετερίζι με ορμή που ξεπερνούσε και το ανέμου έσυρε σπαθί σου που σπιθίζει και φώναξε στρανά καιρός πολέμου ανθούς του ονείρου η γη ξαναγεμίζει. Ανάστα τώρα με την άνοιξη λαέ μου. Από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Καρπάθου. Ελευθερία ή θάνατος. Ελευθερία ή θάνατος. Μια σπίθα κρυφό καίει. Το ψιθυρίζει στο κρυφό. Της εκκλησίας στο σχολείο ογούμενος και κλαίει. Ελευθερία ή θάνατος. Ως πότε παλικάρια. Φλόγα του ρίγα οι οδές. Βάζουν το σπόρο στις ψυχές, ραΐζουν τα λιθάρια. Ελευθερία ή θάνατος, η Ελλάδα δεν πεθαίνει. Διδάσκουν δάσκαλοι σοφοί, του γένους φωτεινή οδηγή, για λίγο ξαποσταίνει. Ελευθερία ή θάνατος, πατριώτες ήρθε η ώρα. Σ' αυτή το λένε οι φιλικοί, οι πράκτορες οι μυστικοί, οργώνοντας τη χώρα. Ελευθερία ή θάνατος, το λάβαρο ανεμίζει. Στις Άγιας Λαύρας στη Μονή, τρέμει του Γερμανού η φωνή και η Παναγιά δακρύζει. Ελευθερία ή θάνατος, έχει υπογράψει ο Θεός. Δηλώνω γέρος του Μοριά, κοφτά, γυρνώντας τα χωριά, ζυγώνω λιτρωμός. Thank you.
Χωρό στο Ζαλό. 56 σουλιώτησες όταν τις πλησίασαν οι Αλβανίτες, έστησαν αυτό με τα χωρό. Και μια-μια, δυο-δυο, τρεις-τρεις, έπεσαν στο βάρο του τραγουδώντας. Πολλές ήταν μάνες με παιδιά στην αγκαλιά τους. Η πρώτη σέρνει το χωρό. Στο χείλο του γκρεμού, χάνεται μέσα στα βάθη του. Την ακολουθούν και οι άλλες. Το χορό του θανάτου παρακολούθησε με κατάπληξη του Καλβανί. Τόσο μεγάλη ήταν η κατάπληξή τους που τους έκανε να φωνάξουν με ένα στόμα. Αλλά, αλλά, γιαζί, θεέ, θεέ, κρίμα. Αυτό το τραγικό τέλος έδωσε με 56 ηρωίδες που συμβολίζει η ψηλότερη έκφραση του ψυχικού μεγαλείου των ανθρώπων με ελεύθερο φρόνημα. Στη στεριά δεν ζει το ψάρι, ούτε αν φως στην αμυδιά. Κι οι σουλιώτησες δεν ζουνε δίχως την ελευθεριά. Προσοχή, προς τιμή των πεσών των ηρών, τήρηση σιγής ενός λεπτού. Σημειοφόροι ύψους συλλαβάρων. Τμήματα. Προσοχή. Ανάκρουση εθνικού ύμνου. Παρακαλούμε τη συμμετοχή όλων. Thank you.
τμήματα ανάπαυσης. Λήψη τελετής. Αποχώρηση τμήματων. Χρόνια